Τι γίνεται? Την ανάλυση του Χριστού και στη συνέχεια την Άγια Πεντηκοστή. Επειδή όμως χρόνος αρκετός είναι πριν από την Πεντηκοστή και μπορεί κανείς μελετώντας τους Αγίους Εκκλησίας μας να δει ότι ο χρόνος δεν χωράει για να εξαντλήσει το θέμα της Αγίας Πεντηκοστής, θα μου επιτρέψετε πριν της ώρας να ανοίξω το τραπέζι και να παραθέσω γεύμα, να απλώσω εκεί τα φαγητά από τον Άγιο Νικόδημο τον Θεοδωρίτη, για να δούμε τι αυτός μας προσφέρει γύρω από την περί του Αγίου Πνεύματος διδασκαλία. Το Άγιο Πνεύμα, λέγει ο Άγιος Νικόδημος, και η Γραφή βέβαια πάνω στην οποία στηρίζεται, κατήλθε εν είδη πυρήνων γλωσσών, σαν πύρινες γλώσσες. Απαραίτητο το σαν πύρινες γλώσσες. Και επλήρωσε τον οίκον που ήσαν καθήμενοι. Γέμισε το σπίτι. Όπου βρίσκονταν οι μαθητές του Χριστού. Το γέμισε γιατί έπρεπε οι μαθητές να βαπτιστούν
Αυτή ήταν και του Χριστού η υπόσχεση. Ούμε του πολλάς ημέρας, ημείς βαπτιστήσεστε εν πνεύματι Αγίου και Πυρού. Αυτή την υπόσχεση του είχε δώσει μας. Δηλαδή, μετά από λίγες μέρες, εσείς οι μαθητές μου, και αυτό ισχύει για όλες τις γενναίες, είναι αιώνιος ο Λόγος του Θεού, θα βαπτιστείτε μέσα στο Πνεύμα του Άγιου. Και γέμισε το σπίτι, ούσαν καθήμενοι, σαν να ήταν κολυμπήθρα το σπίτι, επλήρωσε, λέει αυτό. Το λέξε επλήρωσε σημαίνει το γέμισε. Και μέσα σε αυτό το γεμάτο από Άγιο Πνεύμα σπίτι βαπτίστηκαν οι μαθητές του Ιησού Χριστού. Βαπτίστηκαν και παραδόθηκαν στο Πνεύμα του Άγιου. Να το επαναλάβω, βαπτίστηκαν και παραδόθηκαν στο Πνεύμα του Άγιου. Και αυτό, αφού είδε την ολοκληρωτική παράδοση των μαθητών και γνώριζε σαν Θεός, ενήργησε μεταβολή στους Αγίους Αποστόλους. Έκανε αλλαγές ριζικές, όπως λέμε εμείς σήμερα. Αλλαγές ριζικές. Να με συγχωράτε που θα πω πάλι, οι μεν Απόστολοι παραδόθηκαν στο Άγιο Πνεύμα και αυτό με τη σειρά του άλλαξε τον κόσμο τους. Έκανε μεταβολή, έφερε μεταβολή το Άγιο Πνεύμα στο μυαλό, στο νου, μεταβολή στην καρδιά και μεταβολή στη γλώσσα. Μεταβολή στο νου, μεταβολή στην καρδιά και μεταβολή εδώ. Και αυτό φαίνεται από την πρακτική των Αγίων Αποστόλων. Από την πρακτική των Αγίων Αποστόλων. Πιο απλά, για να το καταλάβουμε, οι Άγιοι Απόστολοι πριν το Πνεύμα το Άγιο είχαν άλλη εκτίμηση και κρίση γύρω από τα πράγματα του κόσμου. Άλλη εκτίμηση και κρίση γύρω από τα πράγματα του κόσμου. Δηλαδή, όπως και εμείς έχουμε δώσει ένα μέρος από τον εαυτό μας και είμαστε κολλημένοι στα υλικά αγαθά, και αυτοί πριν το Άγιο Πνεύμα, το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, ζούσαν παρόμοια. Ζούσαν παρόμοια. Να σας θυμίσω, να θυμίσουμε όλοι δηλαδή, να θυμίσουμε όλοι. Κυρία, εδώ βάδιζε για το πάθος ο Χριστός, για να σταυρωθεί. Και ας καθίσει ο ένας δεξιά και άλλος αριστερά στη βασιλεία σου, που ζητάγανε εκεί πέρα κάποιες τιμές και δόξες να τους κάνει ο Χριστός, αφού θα ήταν ο Μεσσίας που θα έστειλε τη βασιλεία του. Και έλεγαν κι αυτοί τα αξιώματα, τα επίγεια, και τους τραβούσαν τα αξιώματα, τα επίγεια. Και λέει ένα παράδειγμα, που μας το αναφέρει η Αγία Γραφή και το μνημονεύουμε και εμείς, αφού μας το δίνει και ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης τη σειρά του.
επαναλαμβάνω, μυαλό είχαν και αυτοί, αλλά κολλημένο από ό,τι είδαμε σε πήγες, δόξες και τιμές. Όταν πήραν το Πνεύμα του Άγιου, έκαναν στροφή 360 μοιρών, όχι 90 μοιρών. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο και ο Χριστός βέβαια, σαν Θεός, που τους έστειλε το Πνεύμα το Άγιο, είχε παραγγείλει ότι μην αγαπάτε τον κόσμο και ούτε ό,τι υπάρχει στον κόσμο. Κόσμος εδώ είναι αμαρτία, κόσμος είναι τα αγαθά και η προσκόλληση προς αυτά δηλαδή, που είναι εφάμαρτη. Γιατί εμείς ούτε το πνεύμα του κόσμου ελάβαμε, αλλά το πνεύμα του Θεού. Εμείς δεν λάβαμε το πνεύμα που, που έχουν οι κοσμικοί άνθρωποι της προσήλωσης στην ύλη, αλλά λάβαμε το Πνεύμα του Θεού. Πάνω σε αυτό οι Άγιοι Απόστολοι θα κηρύξουν αυτό που είδαν στο πρόσωπο του Χριστού και το επανέλαβαν και οι ίδιοι. Τι είδαν στο πρόσωπο του Χριστού? Να είναι ο Χριστός ένας αλός τις ημέρες των παθών. Ένας σαλός τις ημέρες των παθών. Ας το προσέξουμε αυτό. Η σαλότητα που είναι ένας τρόπος άσκησης για ορισμένους αγίους πολύ χαριτωμένους που παριστάνουν τον τρελό στη γη επάνω και αγιάζουν, δεν βρέθηκε πουθενά αλλού για πρώτη φορά στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Να σας θυμίσω. Του βάζουν χλαμίδα, του φοράνε αγκάθινο κεφάλι, του δίνουν και καλάμι και τον εμπέζουν. Χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Εμπεκτικά, ηρωνικά, κοροϊδευτικά. Οι Εβραίοι αποτινόμενοι στο πρόσωπο του Χριστού μας. Πηγαίνουν από πίσω του και τον κολαφίζουν, τον χτυπούν με τη βαθυλωτού παλάμη στο ζέρκο και του φωνάζουν: ποιος σε χτύπησε, βρέστο, τι σε στην οπέσασα. Δεν θα παραμείνω πολύ σε αυτό, αλλά είναι ακριβώς το παράδειγμα που αντιγράφουν οι Άγιοι σε όλες τις εποχές, οι σαλοί, μιμούμενοι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, που δέχτηκε αυτούς τους εμπεγμούς σαν να ήταν σαλός, και επαναλαμβάνουν και αυτοί. Αυτό θα το κάνει κήρυγμα ο Απόστολος Παύλος. Αυτό είναι όταν φωνάζει: εμείς μωρίδια Χριστού. Εμείς για το όνομα του Ιησού Χριστού είμαστε μωροί. Εμείς άσοφοι δια το όνομα του Ιησού Χριστού. Και επαναλαμβάνω, η αντίστροφη μέτρηση σε εκείνη που είδαμε προηγουμένως. Δώσε μας να κάτσουμε στα δεξιά σου, του λέγανε πριν το φώτισμα του Αγίου Πνεύματος. Τώρα το αντίθετο. Ζητάμε να είμαστε οι τρελοί του κόσμου, οι περιφρονημένοι του κόσμου. Και όλα αυτά γιατί έχησε πλούσιο το Άγιο Πνεύμα στις καρδιές των Αγίων Αποστόλων και έκανε αυτή τη φοβερή αλλαγή του νου. Θα ήθελα να τα ακούσουμε όλοι μας. Το Άγιο Πνεύμα χορηγείται
και χορηγείται σε αυτούς που έχουν λάδι. Ποιο είναι το λάδι, θα το διαβάσω γιατί το λέει ο Άγιος Ιερός Χρυσόστομος. Άκουσον τι σου λέγει ο Θείος Χρυσόστομος. Καθώς το φως του λίγνου με το λάδι ανάπτει και συγκρατείται, και όταν σωθεί το λάδι, τότε σβήνει και αυτό, έτσι και η χάρη του Αγίου Πνεύματος ανάπτει και μας φωτίζει όταν έχουμε καλά έργα και ελεημοσύνη στη ψυχή μας. Καλά έργα και προπαντός ελεημοσύνη. Όταν τα καλά έργα λείψουν και η ελεημοσύνη, αναχωρεί από εμάς το φως του Αγίου Πνεύματος. Δεν υπάρχει ομιλία του Αγίου Χρυσοστόμου, θα είναι σπάνιο να μελετήσει κανείς ομιλία του Χρυσοστόμου και να μην δει να τονίζει σε κάθε ομιλία την ελεημοσύνη. Και αυτό γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να δεχθεί έλεος από τον Θεό εκείνος που δεν κάνει καθόλου έλεος, που δεν προσφέρει δηλαδή ελεημοσύνη. Αυτή την αλλαγή, είναι η πρώτη αλλαγή που επέφερε το Άγιο Πνεύμα στο μυαλό και σκέφτονταν σαν φωτισμένοι από το Άγιο Πνεύμα ότι όλα τα του κόσμου είναι σκύβαλα, και όταν ακόμα τα δώσει όλα αυτά και τον εαυτό σου πουλήσεις για το όνομα του Ιησού Χριστού, έχεις κάνει το μεγαλύτερο καλό που έχεις να κάνεις στον εαυτό σου, γιατί έτσι βρίσκεις τον Παράδεισο που είναι η δραγμή η χαμένη με την οποία αγοράζουμε τον Παράδεισο. Ένα δεύτερο μέτρο, να σταθώ λίγο εδώ πέρα, να μην προχωρήσουμε αμέσως κατευθείαν στη δεύτερη μεταβολή. Μιλάμε για αλλαγή του νου από τα χειρότερα στα Άγια, όχι στα αγιότερα, στα Άγια, από τα επίγεια στα ουράνια. Θα ήθελε κάποιος πάνω σε αυτό κάποια γνώμη, κάποια ερώτηση, κάτι να κάνει για την αλλαγή αυτή, μια κρίση πάνω, ένα αυτοέλεγχο, μια κάτι τέτοιο, σύμφωνα με τη δική μας τακτική. Σαν ακούσαμε αυτό το πράγμα, πήραμε στα χέρια μας τα μέτρα κρίσεως, το γράδο και μετράμε. Και λέμε, σύγκριση Απόστολη, το Πνεύμα του Άγιο το έχουμε πάρει κι εμείς. Βαπτισμένοι είμαστε, μυρωμένοι είμαστε. Κάποιος αδερφός κάτι πάνω σε αυτό θα μπορούσε να πει κάτι. Θέλετε κύριε Πρόφη, κάτι να πεις. Μην προχωρήσουμε άλλος κανείς. Μιχαλάτη, κάτι πες εσύ. Θέλω να θυμίσεις τον Απόστολο Παύλο. Πάνω στο θέμα εδώ, στο θέμα ακριβώς. Τον Απόστολο Παύλο που πήγε στον τρίτο ουρανό με το Πνεύμα το Άγιο και εδιδάχθη. Ναι. Αυτό. Να το... Εσύ δεν το πει. Να το πω. Εκεί ακριβώς είπε ότι ανέβηκε μέχρι το τρίτο ουρανό. Είναι ένα παράδειγμα. Και είδε και άκουσε όσα δεν μπορεί να περιγράψει η ανθρώπινη γλώσσα, ούτε να καταλάβει το ανθρώπινο μυαλό ποτέ. Για το Πνεύμα του Άγιου. Δια του Αγίου, ή λέει εκεί μέσα. Βέβαια ο Θεός πάντα ένα Αγίο Πνεύμα τι θα κάνει όλα. Γι' αυτό το παλιό. Και θα ήθελα να τονίσω ότι δεν γίνεται προσευχή χωρίς το Άγιο Πνεύμα. Όλα τα τελειεί το Άγιο Πνεύμα. Λέμε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε, στο Αγίο Πνεύμα προσευχή. Και βέβαια μέσα στο χώρο της Εκκλησίας βασιλεύει το Άγιο Πνεύμα. Και μετά και ο Κύριος είπε ότι εγώ θα φύγω και σας δίνω το Άγιο Πνεύμα σαν οδηγό
και σαν εγγυητή στη ζωή. Αυτό είναι. Το Άγιο Πνεύμα δηλαδή, αυτό είναι που θα σας οδηγήσει όλες τις ημέρες της ζωής σας. Να πω κάτι κύριε Κώστα. Ευχαρίστω. Έχουμε πάρει το Άγιο Πνεύμα όπως είπατε, αλλά το διατηρούμε. Θέλω μια αυτή να μου δώσετε έτσι. Ναι, να απαντήσω. Αν έχουμε έργα, διάβασα προηγουμένως, και ελεημοσύνη και ελεημοσύνη. Γιατί έτσι με την ελεημοσύνη μας πλησιάζει ο Θεός. Και φτάνουμε και σε έργα. Είναι μεγάλο, το πρώτο από τα έργα είναι η ελεημοσύνη. Δεν υπάρχει δρόμος άλλος. Μοναδικός και ανεπανάληπτος. Είναι από παραπάνω από εκείνο που το λέει ένας Άγιος που ανάλαβε τη ζωή της ελεημοσύνη. Είναι ελεήμο, ο μέγας ελεήμο Άγιος ο Ιερός Χρυσόστομος. Και νομίζω έτσι και είναι, ο ίδιος όταν έδινε ένα είδος απολογίας στους χριστιανούς της εποχής του, έλεγε, ξέρετε γιατί με κατηγορούν. Γιατί εγώ δεν έστρωνα στην επισκοπή μου μέσα πολυτελή στάπητας, ούτε έκανα παρέα με εκείνους που δούσαν να φάμε μαζί και να πούμε τους άρχοντες της γης. Επειδή είμαι το φτωχό άνθρωπος, γι' αυτό με κατηγορούν. Ορίστε. Μια ερώτηση πάνω σε αυτό ακριβώς. Και αν κάποιος άνθρωπος ασχολείται με τα Σόδωμα και τα Γόμορα, αλλά ελεεί κιόλας παράλληλα, δεν αυτό είναι, τι είναι. Καταλαβαίνω τι θα πεις. Δηλαδή, εγώ μπορεί να κάνω πράξη ανομίας, να εισπράττω από εκεί χρήματα και με τα χρήματα αυτά να κάνω ελεημοσύνη. Όχι, δεν είναι ελεημοσύνη. Δεν γίνεται σε καμία περίπτωση να δεχθείς τον Θεό. Η ελεημοσύνη που είναι καρπός του υδρότα του Τίμιου, αυτή είναι η ελεημοσύνη. Είναι. Πες δεν γίνεται. Ναι, το δίνω τη χείρα, καθαρά. Η χείρα έδωσε αυτό που είχε. Και όχι από τον Πέρισσα. Όχι. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Θα το κάνω να δικήσω εγώ εσένα ναι, και από εκεί να τα πάρω τα λεπτά να τα δώσω. Όχι, καταδίκη έχεις. Καταδίκη έχεις. Μπορεί να λέει να σώσει τον άνθρωπο. Σώζεται αυτός, αλλά εσύ δεν σώνεσαι με τίποτα. Ένα δεύτερο είναι η αλλαγή της καρδιάς. Και όταν λέμε αλλαγή της καρδιάς, θα το δούμε κάπου και πάλι τις ημέρες των Σεπτών Παθών του Κυρίου. Οι μαθητές ήσαν φιλόζωοι, λέει ο Άγιος Νικόδημος, φιλόσαρκοι, προσέξτε, και δειλοί. Δεν λέγω δικά μου πράγματα. Λέει, διαβάζω, συλλογή σου αγαπητέ. Μεταβολή που έκαμε το Άγιο Πνεύμα στην καρδιά των Αποστόλων. Οι οποίοι, Απόστολοι, στην αρχή ήσαν τόσο φιλόζωοι, τόσο φιλόσαρκοι, τόσο δειλοί. Όπου για να φυλάξει τη ζωή τους, ο ένας άφησε το δάσκαλό του στο πάθος και έφυγε γυμνός. Ξέρετε ποιος ήταν ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής. Ήταν εντυμένος με ένα σεντόνι και του είπαν έλα εδώ οι Εβραίοι, λέγει να γλιτώσει και του τραβάει το σεντόνι και φύγει γυμνός. Για να γλιτώσει. Το λέει εδώ. Και εις της νεανίσκος οικολούθη. Το Χριστό ακολουθούσε όταν οδηγεί το για ανακρίσεις. Οικολούθη αυτό περιβεβλημένος συνδόνα επί γυμνού. Που φορέσει πάνω στο γυμνό του σώμα ένα σεντόνι. Ο δε καταλοιπότη συνδόνα γυμνός έφυγε από αυτόν. Το τραβήξε το σεντόνι, παρατέθηκε το σεντόνι και σηκώθηκε και φεύγει. Δηλός, όπως ακριβώς το διαβάσαμε, φιλόζωος και φιλόσαρκος. Και ο άλλος, τρεις λέει όχι, ο Πέτρος. Τρεις, δεν είμαι εγώ ο μαθητής του. Και ορκίστηκε μάλιστα. Και το άλλο, όταν ο Χριστός έκανε μία από τις παρουσίες του στην Ανάσταση,
πού βρίσκονταν οι μαρτυρές, και έλειπε ο Πέτρος. Τι λέει εκεί η περικοπή του Ευαγγελίου. Είσαι αντικλεισμένη, λέει στο υπερόλ, δια των φόβων των Ιουδαίων. Δεν λέει μέσα εκεί. Όλοι κλεισμένοι μέσα, παρωμένοι. Δειλοί και υπολόγιζαν πάρα πολύ τη ζωούλα τους. Η δειλία είναι χαρακτηρισμός καρδιάς, όχι μυαλού. Τα φρονήματα γεννιόνται από την καρδιά και όχι από το μυαλό. Γενναίες πράξεις, λέμε γενναία καρδιά αυτός, δεν λέμε γενναίο μυαλό. Το μυαλό σκέπτεται και αποφασίζει. Η καρδιά δίνει το περιεχόμενο. Και εδώ ο Άγιος Νικόδημος αυτό λέει, ότι ήσαν δειλοί στην καρδιά πριν κατέβει το Πνεύμα το Άγιο. Λαγή στην πραγματικότητα. Και πιο δειλή από λαγή. Μην έχουμε την εντύπωση ότι οι Άγιοι Απόστολοι διέφεραν από εμάς πριν κατέβει το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό φωνάζει ο αδερφόδος Ιάκωβος. Γιατί λέτε ότι οι Άγιοι είναι Άγιοι επειδή ήταν μεγάλα αναστήματα. Μεγάλη διάθεση έδειξαν. Όση διάθεση έδειξαν, τόσο Άγιο Πνεύμα πήραν και από εκεί πέρα το Άγιο Πνεύμα έκανε την καρδιά τους διαφορετική. Τα πράγματα αλλάζουν από τη στιγμή που αγαπάς πολύ, παίρνεις πολύ. Και από εκεί και πέρα μιλάει ο Κύριος, σου δίνει τόλμη, ανδρεία κλπ. Μετά από την επίσκεψη του Αγίου Πνεύματος, διαβάζω, βγήκαν έξω ως αν τόσοι άφοβοι λέοντες, σαν λιοντάρι άφοβα δηλαδή, και κήρυταν τον εσταυρωμένον Ιησούν μπροστά σε όλο το πλήθος του λαού, με μέτωπο ανοιχτό, με στήθος ανδριωμένο, με τόλμη και παρησία, χωρίς να δειλιάσουν ούτε από φοβερισμούς, ούτε από δαρμούς, ούτε από βάσανα, ούτε από μαρτύρια, ούτε από τον ίδιο το θάνατο. Αλλά επιθυμούσαν όλα αυτά σαν να ήσαν τρυφές και ξεφαντώματα και απολαύσεις. Και έχαιρον υπερβολικά όταν αυτά ελάμβαναν. Και θυμίζω εκείνο που λέει η Αγία Γραφή. Μαστιγώθηκαν οι Αγίοι Απόστολοι, Πέτρος και Ιωάννης, θα με κάνει σε ένα θέμα, στο συνέδριο μπροστά. Και πάνω στο μαστίγωμα τους είπανε, άμα θέλετε, ξανακηρύχτε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και τους άφησαν. Και επορεύοντον, λέει, από προσώπου του συνεδρίου, μετά το ξύλο, μετά το μαστίγωμα, επορεύοντον από προσώπου του συνεδρίου, χαίροντες. Επειδή είχαν εισπράξει το μαστίγωμα, χαίρονταν οι Απόστολοι. Και θυμίζω και το άλλο, ότι πολύ στεναρά και πολύ δυνατά φώναξε ο Απόστολος Πέτρος μπροστά στο συνέδριο. Υπακοή στο Θεό και όχι σε εσάς. Πειθαρχήν δι Θεών, μάλλον οι άνθρωποι. Το φώναξε πάρα πολύ δυνατά. Να πάμε και κάπου αλλού. Να δούμε τη στροφή της καρδιάς των Αγίων Αποστόλων. Πόσες χιλιάδες πίστευσαν την ημέρα της Πεντηκοστής. Εκεί αναφέρει στο πρώτο κήρυγμα κάπου 3 και μετά έγιναν 6. Μίλησε, βγήκε πάνω από το υπερό, στο λαό μπροστά, χωρίς να υπολογίσει τι βλέπει μπροστά του και ποια συνέπειες θα έχει το κήρυγμά του. Άλλωστε, αυτό διαβάσαμε προηγουμένως. Η ίσπραξη μαρτυρίων χαρά για τους Αγίους Αποστόλους. Κηρύττει ο Απόστολος Πέτρος, που τον είδαμε να είναι δειλός και να φοβάται πριν από τον ερχομό του Αγίου Πνεύματος. Να το ξαναπώ,
ό,τι ίσχυε για τους Αγίους Αποστόλους, ισχύει και για μας. Μπορούμε να φτάσουμε το μέτρα των Αγίων Αποστόλων, εγώ είμαι υπερβολικός για τον εαυτό μου. Δηλαδή, το λέω τόσο εύκολα, όχι επειδή είναι η δυνατότητά μου τόσο εύκολη, αλλά επειδή το φωνάζει η Αγία Γραφή. Το φωνάζει η Αγία Γραφή. Λέγει ότι εσείς ζητήστε και εγώ θα σας δώσω. Και ζητήστε αυτό πρώτα και μετά δεύτερα τα υπόλοιπα. Εδώ μπροστά μου έχω τον Άγιο Νικόδημο που λέει πολύ χαρακτηριστικά: τότε ήθελες ιδί εκείνους τους αλλοιείς και αγραμμάτους πλουτισμένους από τόση σοφία και σύνεση ώστε να κάμουν τους σοφούς και γραμματισμένους να εξανίστανται και να απορούν και καταλαβόμενοι ότι οι άνθρωποι αγράμματοι εσύ και ιδιώτε εθαύμαζον. Απλά το ακροατήριο ήξερε ότι ήταν αγράμματη αλλοιής. Αυτό το λέει ο Άγιος Νικόδημος. Και επειδή ήξερε ότι ήταν αγράμματη αλλοιής, τους έπρεπε να έχουν τόσο θάρρος μπροστά τους. Να μιλάνε σε ένα απέραντο πλήθος, σε μια θάλασσα λαού τότε. Εθαύμαζαν τους Αγίους Αποστόλους. Γιατί έδωκε ο Κύριος φρόνηση και χύμα καρδίας. Όπως θα πούτε, είναι λέξη αρχαία ελληνική το χύμα που λέμε εμείς. Χύμα σημαίνει ποτέ ένα ποτάμι το έριξε χύμα μες στην καρδιά τους και αυτό έκανε την αλλαγή αυτή και του μυαλού και της καρδιάς. Τώρα μιλάει για όλους μας. Και εσύ αδελφέ που αναγνώσκεις αυτά, στο χάσου, εάν έλαβες αυτή τη γενναιότητα και θέρμη στην καρδιά σου, για να μην φοβήσαι σάρκα, κόσμο και κοσμοκράτορα. Σάρκα, κόσμο και κοσμοκράτορα. Τούτο είναι σημείο πως μετευλήθησα από το Άγιο Πνεύμα, καθώς είναι γεγραμμένο. Έλα τα τρία αυτά δεν τα υπολογίζεις. Τη σάρκα σου, τον κόσμο που είναι γύρω, τη γνώμη του κόσμου. Και αν εναντιώνεται ο κόσμος και σε δέντει πάλι σε κίνδυνο και δεν φοβάσαι, πάλι σημαίνει ότι έχεις Άγιο Πνεύμα. Και κοσμοκράτορα. Και κάποια στιγμή υπάρχουν και άρχοντες που αν σου ζητηθεί σαν τους Άγιους Αποστόλους να μην τους υπολογίσεις και δεν τους υπολογίζεις, τότε μεταβαλεί το πνεύμα και διασαλεύσετε και εξηλάσετε. Αυτή η ισχύ στο Θεό μου. Πιο απλά. Τότε το Άγιο Πνεύμα έχει κάνει τη μεταβολή μέσα σου. Σε έχει αλλάξει και περνάει από μέσα σου σαν ηλεκτρικό ρεύμα και εξηλάσετε και σε καθαρίζει. Σου κάνει ηλασμόν. Σου καθαρίζει και γιάζει την ψυχή σου. Και αυτή είναι η δύναμη που παίρνεις χάρη του Θεού. Χάρη του Θεού. Δεν θα προχωρήσω παραπέρα. Τα πολλά θα μας φύγουν. Ας τα αφήσουμε, έχουμε κι άλλες, κι άλλο χρόνο μπροστά μας. Δύο λόγια για επανάληψη, κάποια αδέρφια κάτι και να κλείσουμε με τόσο λίγα, δεν χρειάζονται πολλά. Είμαστε βαφτισμένοι, μυρωμένοι όλοι, πέρα για πέρα. Σφραγής δωρεάς Πνεύμα της Αγίου, αμήν. Είπε ο ιερέας την ώρα που μας έχριε με το... και μας έδιε το Άγιο Πνεύμα. Έτσι ακριβώς Άγιο Πνεύμα, βουτυγμένοι στην Αγία Κολυμβήθρα, το Άγιο Πνεύματος και οι Άγιοι Απόστολοι έλαβαν. Και άλλαξαν δύο σοβαρές αλλαγές
Η μία έγινε στο νου και έκανε ορθή κρίση στα πράγματα του κόσμου. Και εκτίμηση. Η δεύτερη στην καρδιά, ώστε να μην υπολογίζουμε. Σάρκα, κόσμο και κοσμοκράτη. Και αυτά έγιναν χωρίς να αφαιθεί ίχνος επιστροφής προς τα πίσω. Παραδόθηκαν στο Πνεύμα το Άγιο, ολοκληρωτικά, και αυτό κατήφθηνε αυτούς σε όλες τις ημέρες της ζωής τους. Εύχομαι ο Κύριος να μας ελεήσει, να ελεούμε, γιατί το τονίστηκε και αυτό, χωρίς την Αγία Ελεημοσύνη, Πνεύμα Άγιο δεν παίρνουμε, φωτισμό δεν έχουμε, σωτηρία δεν έχουμε. Κάνεις έλεος, παίρνεις έλεος. Κάποιος αδερφός μπορεί να πει, εγώ τελείωσα. Κύριε Κώστα, στη γραφή έχω δει, αλλά στο μυαλό μου δεν μπορώ να το εκφράσω. Λέει ότι εμείς είμαστε ανώτεροι από τους Άγιους και περιμένει να πάμε μαζί. Κάπως... Μήπως θέλεις... Ένας αδερφός από εδώ να το έχει δει αυτό. Μήπως θέλεις να πεις αυτό που είπε ο Κύριος. Να το βρω αυτό και την άλλη φορά αν μπορέσα να το βρω. Μήπως θέλεις να πεις αυτό που είπε ο Χριστός. Αυτό νομίζω τα λέει όλα. Δηλαδή, αυτά που εγώ έπραξα στη γη τα θαύματα, θα τα κάνετε κι εσείς, αλλά μίζωνα τούτον, πιο μεγαλύτερα από ό,τι έκανα εγώ, το είπε ο Κύριος. Δηλαδή από ό,τι έκανε ο Χριστός, πιο μεγάλα. Που σημαίνει οι Άγιοι είχαν τόση δύναμη να κάνουν πιο μεγάλα από τον Χριστό. Και γιατί όχι, όποιος άλλος είναι Άγιος επί της γης και ζει. Και είναι Άγιος επί της γης. Κάποιος αδερφός κάτι θέλει να πει. Άλλος. Γιατί το πνεύμα το Άγιο Κύριε, αλλά άλλο Θεός. Άλλο. Πήρε τις γλώσσες και άλλοτε εν είδη περιστεράσει. Τι θέλει να πει στην γραφή. Μια αυτή παρομοίωση. Λοιπόν, μια και με ρωτάει ο κ. Στόφης, επειδή το έχω διαβάσει τον Άγιο Καρπάθιο και το πράγμα, απαντάω. Είναι έκφραση της βούλης του Θεού. Δηλαδή, ο Θεός έχει βούληση. Όπως έχουμε και εμείς. Από τη βούλησή του μας έχει δώσει. Εκδηλώνει τη βούλησή του, άλλοτε, δια του Αγίου Πνεύματος. Δεν ήταν το Άγιο Πνεύμα ολόκληρο, να είμαστε σαφείς. Δεν πρόκειται για ολόκληρη την παρουσία του Αγίου Πνεύματος εν είδη περιστεράς. Ούτε για ολόκληρη την παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα στον οίκο που είσαι καθήμενη. Ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Ενέργειες του Αγίου Πνεύματος, γιατί, να φέρω ένα παράδειγμα απλό. Είδαν τη μεταμόρφωση οι Απόστολοι οι τρεις που ήταν στο όρος της μεταμορφώσεως. Σίγουρα. Είδανε τη Θεότητα ολόκληρη, σε καμιά περίπτωση και ποτέ. Είδανε μία ανυδρά, πολύ ανυδρά. Θα λέγα ένα πολύ μικρό μέρος, άπειρο ελάχιστο από τη Θεότητα. Και ένιωσαν σαν να είδαν ολόκληρη τη Θεότητα. Απαντάω λοιπόν, ήτανε βούλης του Θεού να παρουσιαστεί τα σαν πυρ, βέβαια υπάρχει απάντηση, έπρεπε να καούν λέει τα αμαρτήματα των ιδίων των Αποστόλων, οι αλλαγές που έγιναν, τους έκαψε το πνεύμα το παρελθόν που είχαν και παρουσίασαν καινούριο, καινούρια ζωή. Όμοια και με το κήρυγμά τους που ήταν γεμάτο φωτιά. Γεμάτο φωτιά το κήρυγμα, έκαιγε ό,τι έβρισκε τις ψυχές που δεχόντουσαν να το κάψει και τις άλλαζε και αυτές τις ψυχές. Και φώτιζε παράλληλα. Γι' αυτό ήταν εν είδη και εν είδη πυρηνογλωσσών, γιατί οι Απόστολοι θα μιλούσαν σε όλες τις γλώσσες του κόσμου. Σαν γλώσσες. Σαν γλώσσες, πράγματι, λύθηκαν και οι γλώσσες των Αγίων Αποστόλων. Ήταν δεμένες μέχρι τότε. Και μίλησαν όπου πήγαιναν. Ο Άγιος Θωμάς στην Ιδία, νομίζω, πέθανε. Μιλούσε στη γλώσσα τους. Μιλούσε στη δική τους γλώσσα, όπου βρίσκονταν. Στην Ελλάδα, καλά ήξερε και ελληνικά ο Απόστολος Παύλος που ήρθε. Αλλά οι αγράμματοι άλλοι αλλής που πήγανε σε λαούς φίλε Πάρθη και Μίδη και Λαμίτε και Άραβες και Κρήτες λέει εκεί στις πλάτες των Αποστόλων, ακούσατε και μίλησε το λόγο του Κυρίου εκεί ο Απόστολος Πέτρος. Και άκουγε καθένας τη γλώσσα, δεν ήταν είχαν μια γλώσσα. Από πάνω μιλούσε τον εξώστη και ήταν διάφορες φίλες. Καθένας με τη γλώσσα του και έκανε το κηρυγμά του και με τα
τα εδώτερα στην γλώσσα του καθενός. Εκεί ενέργειες του Αγίου Πνεύματος κατάλληλα ενεργούσαν. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι το Άγιο Πνεύμα κάνει την παρουσία σύμφωνα με τη θέληση και την σκέψη που είχε ο Θεός. Και αυτό βλέπουμε άλλοτε έτσι και άλλοτε έτσι. Αν είναι το ερώτημα εκεί. Στη βάπτιση λοιπόν του Χριστού, αλλά ήταν κατάλευκος ο Κύριος, γι' αυτό ήρθε το Άγιο Πνεύμα εν είδη περιστεράς. Αναμάρτητος. Ναι, το περιστερά είναι αθώο. Η αθωότητα και η... Ορίστε και... Ένας γέροντας έλεγε για το Άγιο Πνεύμα, ναι, ότι κάθε άνθρωπος μπορεί να το πάρει. Το έχει. Και όσο θέλει. Και όσο θέλει. Ναι, και όσο θέλει. Όσο πιο καθαρός είναι βέβαια και πόσο κοντά στο Θεό είναι. Ναι. Άλλος λέει, το είπε πολύ απλά, να πάρει με ένα σπιτσανάκι μικρό, να πάρει λίγο. Άλλος μπορεί να πάρει, λέει, μια καρδάρα, λέει, να πάρει όσο θέλει. Και να πει ότι ο Άγιος άνθρωπος, αυτό που είναι πολύ κοντά στο Θεό, μπορεί να πάρει πολύ Άγιο Πνεύμα. Η χάρη του Θεού είναι τόσο μεγάλη και είναι τόσο χαίρεται ο Θεός, λέει, όταν δίνει το Άγιο Πνεύμα στον άνθρωπο. Μάλιστα, τελειώσατε. Μόνο που οι φωτισμένοι άνθρωποι δεν λένε ποτέ ότι είναι φωτισμένοι. Αλλά τι είναι η σωτήρια? Η πιο αμαρτωλή του κόσμου. Η πιο αμαρτωλή του κόσμου. Και έχουν ταπείνωση μεγάλη. Ταπείνωση μεγάλη. Αν κάποιος αδερφός έχει κάτι, ευχαρίστως, άλλο να τα ακούσουμε. Θες, Μιχαλάκη, έχεις κάτι και εσύ ακόμα? Θέλω να μείνω σε κάτι που νομίζω ότι πάει εκεί και αγγίζει για το σημερινό θέμα. Βλέπουμε σε μια στιγμή τον Απόστολο Πέτρο με τον Ιάκωβο και ανεβαίνανε για την εσπερινή προσευχή. Και ένας σχολός που καθότανε έξω στον Άρθικα άπλωσε το χέρι του για να πάρει. Όπως συνήθως ξέρουμε όλοι που απλώνουν το χέρι. Και ο Απόστολος Πέτρος είπε χαρακτηριστικά κάτι που με έχει αγγίξει. Αυτό που ζητάς δεν το έχω. Αυτό που έχω μπορώ να σου δώσω αν θέλεις. Και του έδωσε αυτό που είχε. Γιατί είχε? Γιατί αυτό ζητούσε από τον Κύριο και το έπαιρνε. Που σημαίνει ότι επειδή έγινε μία ανάλυση ότι είμαστε και εμείς σαν τους Αποστόλους, έχουμε και εμείς την ίδια ευκαιρία, γιατί είμαστε και εμείς από πυλό όπως ήταν και αυτοί, εμείς ζητάμε αυτό από τον Κύριο, να έχουμε το Πνεύμα το Άγιο για το συμφέρομα και για το συνανθρώπους μας, ή ζητάμε για τον εαυτό μας? Δηλαδή, έχουμε βάλει το Πνεύμα το να είμαι Άγιο σε να είμαι θέση, να είμαι συμφερόντο. Αν το βάζουμε εκεί, έχουμε χάσει τα πάντα. Και δεν θα το αποκτήσουμε ποτέ. Λοιπόν, εγώ θα κάνω μία... Ποτέ. Θα δώσω μία απάντηση εξομόλογη, να το επιτρέψω το πράγμα. Θα παρεξηγήσετε, μη στηρίχετε σε αυτό που θα πω, γιατί θα βλαστείτε, αλλά θα το πω όμως. Μιλήσε για συμφέρον, δεν μίλησες. Δύσκολα ξεχωρίζω, Μιχάλη, την καθαρή προσευχή από το συμφέρον. Και παρακαλώ τον Θεό να με λέει. Το είπαμε γενικά. Ναι, λέω. Οπότε όλοι. Μιλάω. Και είναι ένα μεγάλο αμάρτημα και η προσευχή πρέπει να γίνεται και γι' αυτό. Και λέω τώρα εγώ και σε αυτό με καταλάβατε ότι όταν υπάρχει Πνεύμα Άγιο στον Απόστολο Πέτρο ή σε κάποιον ένα άνθρωπο, ξεχωρίζει τι θέλει και είναι καθαρός τι θέλει να κάνει και τι θέλει να πει και τι θέλει να δώσει. Να πω και κάτι ακόμα. Έχει τύχει ο καθένας μας να έχει βρεθεί σε δύσκολη στιγμή σίγουρα. Την ώρα της στιγμής αυτής καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά και με πόνο της ψυχής του λέμε, μας ακούς? Σίγουρα γίνεται αυτό. Γίνεται αυτό και όταν πονάει ο άλλος.
Εκεί είναι το θέμα. Να δώσω μία απάντηση εκεί. Εκεί το θέμα άλλο. Θέλω να δώσω μία απάντηση εκεί. Ναι, να την έχεις την απάντηση. Γιατί πάλι με ακουμπήσατε στο θέμα αυτό. Μα ακουμπάει όλους μας. Μπράβο. Λοιπόν, ακουμπάει όλους. Αυτό μας δίνει ο Κύριος μία χαρακτηριστική απάντηση με τους 10 λεπρούς που είχαν ανάγκη και ζητήξανε. Συνοπτικά, περιληπτικά λίγο. Λοιπόν, ναι, και ζητήξανε τη δωρεάν. Και ο Κύριος να με δεν την αρνήθηκε, ούτε σε εμάς θα την αρνηθεί ποτέ. Λοιπόν, και την πήρανε. Από εκεί και πέρα, από τους 10, βλέπουμε οι 9, ναι, σύντομα, κάνανε πέρα. Ναι. Δηλαδή, ούτε ένα ευχαριστώ προς τον Κύριο. Δηλαδή, ενώ υπάρχει τόσο πλούσιο το Πνεύμα το Άγιο, η δωρεάν του Θεού, εμείς αδιαφορούμε και είμαστε αχάριστοι, ξεχνάμε εύκολα. Το λέω αυτό για τον εαυτό μου πρώτα. Ναι, αυτό μας εμείς τελειώνουμε να μην παρατείνουμε, λέει στη Σαμαρίτιδα. Η είδης την δωρεάν του Θεού, σύ ανήτης παρεμού είδωρ ποιήν. Λέει, αν ήξερες τη δωρεά του Θεού που έχεις μπροστά σου. Δεν θα ζητούσα εγώ από σένα νερό, αλλά θα μου ζητούσες σύ. Και θα σου έδινα εγώ, δύο λέξεις τι λέει, το είδωρ, το ζών. Το είδωρ το ζών. Ο Θεός να μας ελεήσει και αν ποτέ να βρεθούμε ενωμένοι στη Βασιλεία του. Τίποτα άλλο. Η προσευχή μας. Άγιος ο Θεός, Πάτε ημών, και ούτε καθεσείς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Σκληρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Σκληρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Σκληρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Πάτερ ημών, ο ερχής ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ευθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσεων, δώσει ημίν σήμερα και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Τάσο του Αγίου, των Αγίων, που το βάλετε, ναι. Ψάλτο. Ελέσβο αθλήσατες υπέρ Χριστού του Θεού, αυτήν υγειάσατε της των λειψάνων ημών, ευρέσι μακάρι, όθεν ημών τιμόμεν Ραφαήλ, Θεοφόρε, άμασι Νικολάου και Παρθένο Ειρήνη, ως Θείους ημών προστάτας και πρέσβης προς Κύριον. Χριστός ανέστε εκ νεκρών θανάτου, θάνατον πατήσας και έτσι ελληνίμασι ζωή χαρισάνωσας. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων, θάνατον πατήσας και της ελληνίμασι ζωή χαρισάνωσας. Ας ελπίσουμε ότι ο χώρος αυτός θα έρθει η ώρα σύντομα να διαμορφωθεί και να κάνουμε την ομιλία εδώ κάτω, ναι, με τα αυτοκίνητά μας. Σιγά σιγά, δεν πάει. Φεύγει η σιροπρόσφυγα. Τι θα είσαι εκεί.